Καλά, ρε Στέλλα. Έχει το πάμε ξαναγράψει. Σε 10 λεπτά ήταν εκεί. Πέρα ήταν εδώ. Μπράβο, έχω εδώ σκορπιούδε. Από τη δήλωση του Αγίου Πρωθυπουργού Εργασία. Σφαγή με τα σφαγή. Α ξαφνικά, καλώ ήρθατε. Καλώ ήρθατε. Χριστίνα μου, άλλο λίγο κάμε. Χριστίνα. Δεν πρέπει να εκφέρουμε. Χριστίνα μου, άλλο λίγο. Σχέση έχει, μόνο ιδιωτικό στο νέο πλέον. Όχι, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Θα μπορούσα να κάνω μια ρήμα. Ρήμα με λιωτάκια να έχει. Βεβαίω, δεν θα πει τη Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω λίγο με την ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, γιατί θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό να παρεμβαίνουμε σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αντιλαμβάνεστε ότι λαμβάνονται πολύ σοβαρές αποφάσεις, αποφάσεις που επηρεάζουν όλα τα κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένες και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άρα πρέπει να έχουμε ενεργό ρόλο ουσιαστικής συμμετοχής στις συζητήσεις που γίνονται και κατ' επέκταση στα αποτελέσματα, στα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν. Και να πω με την ευκαιρία ότι ήταν και ένα μήνυμα που έστειλα και στους υπουργούς, παρούσα και η μόνιμη αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής. Και θέλω να ενημερώνουμε για την συνεχή παρουσία των Υπουργών στα Συμβούλια. Επαναλαμβάνω, ένα μεγάλο ποσοστό της νομοθεσίας μας στην ουσία είναι η υιοθέτηση των αποφάσεων που λαμβάνονται στις Βρυξέλλες, άρα πρέπει να συμμετέχουμε. Και τούτο γίνεται και με αφορμή ότι σιγά-σιγά ξεκινούμε και τις προετοιμασίες για την δεύτερη Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια δεύτερη Προεδρία η οποία θέλουμε να είναι τόσο πετυχημένη, ακόμη περισσότερο και από την πρώτη Προεδρία που είχαμε το δεύτερο εξάμηνο του 2012. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ξεκίνησε με μια συζήτηση με τον Γενικό Γραμματέα για τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Κατά κύριο λόγο ήταν τα θέματα της Ουκρανίας αλλά και της κλιματικών αλλαγών. Η παρουσία του Γενικού Γραμματέα έδωσε μας την ευκαιρία να χαιρετήσουμε από δική μας πλευρά στη συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα Ηνωμένα Έθνη. Μια συνεργασία που θεωρούμε πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο, αλλά έδωσε μας την ευκαιρία να πούμε και για την ανάγκη αυτή η συνεργασία να επεκταθεί και στα θέματα Κυπριακού. Και ήταν κάτι το οποίο συζητήθηκε και στην συνάντηση που είχε ο Γενικός Γραμματέας με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Είχε μια συνάντηση στις Βρυξέλλες πριν να παραστεί στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ήταν η συνάντηση με τον πρόεδρο, τον κύριο Μισελ, και στη συζήτηση αυτή συζητήθηκε και το Κυπριακό. Το δεύτερο θέμα ήταν η Ουκρανία στην ημερήσια διάταξη. Βεβαιώσαμε τη θέση μας. Για μας η παραβίαση της κυριαρχίας, της ακεραιότητας, εδαφικής ακεραιότητας κάθε χώρας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Που δική μας πλευράς η παρέμβασή μας εστιάσαμε στο γεγονός ότι πρέπει να εφαρμόζονται οι κυρώσεις από όλες τις τρίτες χώρες. Και ήταν κάτι που ανέφερε και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο οποίος συμμετείχε στην αρχή της συζήτησής μας μέσω τηλεδιάσκεψης για την ανάγκη πιστής εφαρμογής των κυρώσεων, γιατί παρατηρείται το φαινόμενο τρίτες χώρες να μην εφαρμόζουν τις κυρώσεις και στην ουσία να κερδοσκοπούν και εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των κρατών μελών. Το τρίτο θέμα στη συζήτηση ήταν τα θέματα της ενιαίας αγοράς. Ανάμεσα σε άλλα, αντιλαμβάνεστε τη σημασία για τη χώρα μας του τομέα των υπηρεσιών. Επισημάναμε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, αφού υφίστανται ακόμα αρκετά εμπόδια σε σχέση με την ενιαία αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χαιρετήσαμε την απόφαση που υπάρχει για μια πιο μακροπρόθεσμη στρατηγική στον τομέα των υπηρεσιών που αναμένουμε να δούμε από την Επιτροπή. Συζητήθηκε το θέμα του εμπορίου. Η δική μας παρέμβαση εστιάστηκε στην ανάγκη συνέχισης και πρόθεσης του δεκτύου των συμφωνιών ελευθέρωσης συναλλαγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες, αλλά να αξιοποιήσουμε και το υφιστάμενο διεθνές πλαίσιο, το οποίο είναι μέσα στον παγκόσμιο οργανισμό εμπορίου. Το πέμπτο θέμα στη συζήτηση ήταν τα θέματα της ενέργειας. Εστιάσαμε στη σημασία της ανάπτυξης και ολοκλήρωσης των διασυνδέσεων, που είναι ένα πολύ ουσιαστικό στοιχείο για να πετύχουμε το βασικό ζητούμενο που είναι η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, η ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρώπης.
και τονίσαμε την η ανάγκη μέσα από τη διαφοροποίηση που δίνεται να γίνει πραγματικότητα μέσα από την ανάπτυξη και των κοιτασμάτων της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και των συνεργειών των κρατών, των συνεργειών που υπάρχουν στην περιοχή για ανάπτυξη μεγάλων έργων, είτε για παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και του διαδρόμου, του περίφημου διαδρόμου φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου. Γιατί ήταν το θέμα που γνωρίζω πάρα πολύ καλά και στο πλαίσιο της προεκλογικής κρατείας ετέθηκε, σωστά ετέθηκε, κατ' επανάληψη από την κοινωνία, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει πολύ σύντομα να ληφθούν αποφάσεις, να μιλήσουμε δημόσια στον κόσμο, να τεθούν ακριβώς χρονοδιάγραμματα, γιατί αντιλαμβάνεστε και το χρονικό περιθώριο αξιοποίησης όσον περνά ο καιρός, όσον τίθενται στόχοι τους οποίους ασπαζόμαστε απόλυτα για την πράσινη μετάβαση, θα πρέπει η όποια αξιοποίηση να γίνει το συντομότερο δυνατόν. Είναι σημαντικό ότι το φυσικό αέριο, ναι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως γέφυρα, ως μεταβατικό στάδιο για να πετύχουμε τις στόχους της πράσινης συμφωνίας. Ήταν κάτι που, επαναλαμβάνω, μέσα από την παρέμβασή μας αναδείξαμε. Συζητήθηκε το θέμα της μετανάστευσης, το οποίο πλέον είναι σε κάθε ευρωπαϊκό συμβούλιο. Αναδείξαμε ότι στην Κύπρο είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Με κάθε σεβασμό στις διεθνείς μας υποχρεώσεις, που πρέπει ως κράτος να ανταποκρινόμαστε σε όλους όσους χρήζουν διεθνούς προστασίας, την ίδια στιγμή όλοι αυτοί που πρόδειλα βάσιμες αιτήσεις θα πρέπει να απορρίπτονται το συντομότερο δυνατόν. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα που συνοψίζεται στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης έναντι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποφασίστηκε στο προηγούμενο Ευρωπαϊκό ότι από πλευράς Επιτροπής θα παρουσιαστεί ένα σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ανατολική Μεσόγειο και εκφράσαμε την προσδοκία. Ζητήσαμε να είμαστε σε επαφή με την Επιτροπή πριν δημοσιοποιηθεί το συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο θα πρέπει να αντανακλά τις πραγματικότητες, αλλά την ίδια στιγμή και είναι ένα θέμα που η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρώ ότι δεν έχουμε καταφέρει αποτελεσματικά να το αντιμετωπίσουμε. Ελπίζουμε εν τούτον το σχέδιο δράσης να έχει αποτελεσματικές απαντήσεις για όλα αυτά τα θέματα. Ήταν κοινή, αν θέλετε, η προσέγγιση μέσα από τις παρεμβάσεις που έγιναν και από την Κύπρο, την Ιταλία, την Ελλάδα, τη Μάλτα, χώρες της Μεσογείου που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Σήμερα είχαμε μια συζήτηση με τον πρόεδρο του Eurogroup, αλλά και την κυρία Λακάρτ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σε σχέση με την κατάσταση, την ανάγκη να προχωρήσει η Τραπεζική Ένωση. Μέσα στο πλαίσιο της συζήτησης έγινε και ανταλλαγή απόψεων για τις εξελίξεις που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα. Είναι σημαντικό ότι από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει ένα ισχυρό τραπεζικό σύστημα. Την ίδια στιγμή θα πρέπει να συνεχίσουμε ακόμη περισσότερο την ολοκλήρωση προς το συγκεκριμένο κατεύθυνση. Κάτι που και εμείς μέσα από την παρέμβασή μας εκφράσαμε την στήριξή μας και την ετοιμότητά μας να προχωρήσουμε στο συγκεκριμένο τομέα. Με αφορμή την παρουσία μου στις Βρυξέλλες, είχα την πρώτη μέρα, δηλαδή πριν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, συνάντηση με τους Προέδρους των τριών θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου παρουσίασα την πρότασή μου. Χθες συμμετείχα για πρώτη φορά στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που και πάλι ανάμεσα σε άλλα παρουσιάσαμε την πρότασή μας. Σήμερα το πρωί, πριν να ξεκινήσει η συζήτηση για την Ευρωζώνη, είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά το έκανα και διμερώς με αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που θεωρώ μπορούν να έχουν έναν σημαντικό ρόλο στο να προωθηθεί η συγκεκριμένη πρόταση. Με τον καγκελάριο της Γερμανίας χθες, σήμερα με τον πρόεδρο της Γαλλίας, με τον Ολλανδό ομόλογό μου, Ολλανδία η οποία διατηρεί ιδιαίτερες σχέσεις με την Τουρκία, αλλά και με την Σουηδική Προεδρία. Όπως γνωρίζετε, είναι η χώρα που έχει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το διάστημα. Και σύντομα θα υποδεχτούμε και στην Κύπρο τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας. Είναι η χώρα η οποία θα έχει την επόμενη Προεδρία. Άρα θέλουμε η Προεδρία διαδραματίζει ρόλο στο συγκεκριμένο θέμα. Είχα την ευκαιρία να συζητήσω πριν να ξεκινήσει η συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα για την πρότασή μας, ο οποίος ήταν καλά ενημερωμένος από την κυρία Αντικάρλο, η οποία ήταν στην Κύπρο και τον ενημέρωσε για τις σχετικές με το θέμα εξελίξεις. Θα σας πω ότι είμαι ικανοποιημένος με όσα έχω ακούσει ως αντίδραση στην πρότασή μας, πέραν του ότι δείχνει την ετοιμότητά μας για επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά.
Το δεύτερο στοιχείο που αφορά καμία απολύτως συζήτηση εκτός του συμφωνημένου πλαισίου, όπως καθορίζεται στα ψηφίσματα των ΗΕ, δηλαδή της Διζωνικής και Κοινωνικής Ομοσπονδίας, αλλά και την πρόθεσή μας να δημιουργηθεί μια θετική ατζέντα για όλους τους εμπλεκόμενους στο Κυπριακό, συμπεριλαμβανομένους φυσικά και της Κυπριακής Δημοκρατίας, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια κατάσταση, αμοιβαία υποφελής κατάσταση και επιτέλους να οδηγηθούμε στην επίλυση του Κυπριακού. Μία αντίδραση η οποία εισέπραξε από όλους τους συνομιλητές μου, πέραν της θετικότητας της προσέγγισής μας, της πρωτοβουλίας μας, συζητείται πλέον στο τραπέζι, είναι το γεγονός ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτό το διάστημα μέχρι τις εκλογές στην Τουρκία, έτσι ώστε να οριμάσει αυτή η προσέγγιση, η πρότασή μας. Ίσως, αν προκύπτει ανάγκη να τη δούμε να υιοθετείται και επίσημα, και αμέσως μετά τις εκλογές στην Τουρκία να αρχίσει και η υλοποίησή της. Επαναλαμβάνω, είναι καθοριστική σημασία η αξιοποίηση του χρόνου μέχρι τις τουρκικές εκλογές, έτσι ώστε να μετουσιωθεί σε πράξη και να εκδηλωθεί αμέσως μετά τις εκλογές. Η προσπάθεια μας συνεχίζεται. Δεν σημαίνει, λόγω των όσων ακούσαμε στις Βρυξέλλες, που επαναλαμβάνω, ήταν θετική η ανταπόκριση, ότι επαναβαβόμαστε. Αντιθέτως, εκείνο που συμφωνήσαμε, ειδικά με τους πρόεδρους της Επιτροπής και του Συμβουλίου, αλλά και με κάποιους αρχηγούς κρατών που έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με την Τουρκία ή ενδιαφέρονται, αν θέλετε, περισσότερο για το Κυπριακό, είναι όπως το επόμενο διάστημα είμαστε σε επαφή για να δούμε συγκεκριμένα πώς προωθείται αυτή η πρόταση. Επειδή θα με ρωτήσετε, επειδή θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής, ναι, είχα μαζί μου τον on-paper το οποίο ετοιμάσαμε, δεν έδωσα αντίγραφο σε κανέναν, αλλά ήταν η βάση της συζήτησης που είχα για ανάπτυξη των επιχειρημάτων μου, πώς βλέπουμε αυτή την πρωτοβουλία και γιατί θεωρούμε ότι αυτή η πρωτοβουλία μπορεί ναι, να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Καταλήγω λέγοντας, για να μην υπάρχει ούτε σε αυτό το σημείο ή οποιαδήποτε είτε παρερμηνία είτε ούτε παρεξήγηση, δεν επιδιώκουμε, ήταν κάτι που μετέφερα στους συνομιλητές μου, το είπα και στον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος μου είπε το γνωρίζω από την κυρία Αντικάρλο, δεν επιδιώκουμε αντικατάσταση των Ηνωμένων Εθνών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το που επιδιώκουμε είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργήσει υποστηρικτικά στις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών. Εξάλλου, και είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζετε πολύ καλά, για μας το πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών είναι που διασφαλίζει, είναι η ασφαλιστική μας δικλίδα σε σχέση με τον επιδιωκόμενο στόχο, τον οποίο επιδιωκόμενο στόχο δυστυχώς αυτή τη στιγμή η τουρκική πλευρά επιχειρεί να αλλοιώσει προβάλλοντας άλλες μορφές λύσης, είτε αυτή ονομάζεται λύση δύο κρατών, είτε αυτόν ονομάζεται κυριαρχική ισότητα. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται να λειτουργήσει υποστηρικτικά, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αντίθεση με τα Ηνωμένα Έθνη, έχει όλα εκείνα τα κίνητρα, έχει την εργαλειοθήκη, αν θέλετε, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αυτόν που επιδιώκουμε. Πρώτον, σπάσιμο του αδιεξόδου. Αυτή είναι η πολιτική διάσταση της εμπλοκής που επιδιώκουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ακολούθως, η τεχνοκρατική στήριξη, όταν, εάν και εφόσον ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, κάτι που το είδαμε και στο Κραντ Μοντανά, κάτι που το είδαμε στην τελευταία διαπραγματευτική διαδικασία από το 2015 μέχρι το 2017, η παρουσία του κ. Βαν Νούφελ εκ μέρους της Επιτροπής, από την νομική υπηρεσία της Επιτροπής, ήταν καθοριστική σημασία για να επιτευχθούν συγκλήσεις που δεν επιτεύχθηκαν προηγουμένως. Αυτά από μένα, είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε.